εδώ. Είναι κοντά μας ο Νικολάη Σίσκοφ. Το σήκωσε, το πήρατε το πρωτάθλημα K12 με τον Νόφι, κόντρα στον Νόφι. Ένα δυνατό μάτς. Παίξαν πολύ καλή μπάλα και οι δύο ομάδες παίξαν πολύ καλά. Τα παιδιά όμως είχαν όρεξη, είχαν διάθεση και τα καταφέραμε και όλα καλά. Ήταν δύσκολη προσπάθεια όλη τη χρονιά. Ήταν δύσκολη, δουλέψαμε πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε από το 0. Τα παιδιά είναι πρώτη χρονιά μαζί. Αλλά με πολύ πίστη, πολύ όρεξη τα καταφέραμε. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα του Ακρόπολης. Σίγουρα είναι ανταγωνιστικό. Αν δείτε τις ομάδες που παίζουν, είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστικό και ευτυχώς τα καταφέραμε και πήραμε το τελικό. Υπάρχουν ταλέντα στα αθλητικά ΠΑ12, υπάρχουν παιδιά που θα παίξουν ρόλο στο μέλλον. Σίγουρα έχω ήδη 2-3 παιδιά που κάνουν προπονήσεις και με τους πιο μεγάλους και είναι έτοιμοι σε 2-3 χρόνια να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Τι θα ήθελε να πει στους γονείς? Ότι χαίρομαι που παίρνει τα παιδιά σας, να συγχύσετε να τα φέρνετε. Γιατί έχουν όρεξη, έχουν διάθεση και όλα καλά θα πάνε. Πάρα πολύ ωραία, μας τα λες πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να σου πω είναι πολλά συγχαρητήρια και να μου πεις τελευταία να κλείσουμε που αφιερώνεις αυτό το κύπελλο. Το κύπελλο προσωπικά. Εγώ προσωπικά θέλω να το πω στα παιδιά, γιατί αν δεν ήταν αυτά δεν θα τα καταφέραμε. Είχαν όρεξη, είχαν διάθεση και το καταφέραν. Συγχαρητήρια coach και νέος και πιτσιρικάς και το πρώτο σου κύπελλο πιστεύω. Ναι, το πρώτο. Καλά, ευχαριστώ. Πάμε κοντά μας να τον Γιώργο. Πολλά συγχαρητήρια, τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΝΙΚΙΑ, έχει στην ΚΑΠΑ 14 νομίζω και προπονητής και στη 16, έτσι, ναι. Έχει τα μεγαλύτερα τμήματα να το πω έτσι, έχει πάρει μπροστά η ΑΕΝΙΚΙΑ, οι ακαδημίες πραγματικά γιγαντώνονται και σήμερα είμαστε εδώ και είχατε το πρώτο κύπελλο. Το πρώτο κύπελλο, ναι. Το δεύτερο είχαμε και πριν την ΚΑΠΑ 6. Ναι. Δεν το θεωρούμε, εντάξει, εμείς κοιτάμε να εξελιχθούν. Κερδίσανε, ναι. Πήρατε και αυτό δηλαδή. Ναι, μας ενδιαφέρει πιο πολύ να εξελιχθούν τα παιδιά και όχι, ναι, τόσο τα κύπελα, τέλος πάντων, για να σας το πω. Ναι, θέλω να μου πεις πόσο καλά λειτουργεί αυτή η ακαδημία από τότε που μπήκες εσύ. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ από τότε που πήρα, εγώ την νίκια. Η νίκια έβαλε νέες, ναι, βάσεις όμως, ναι, για να χτίσει ένα καιρό μέλλον. Ναι. Μας βοήθησε η άνοδο της πρώτης ομάδας στην Αλφα Πειραιά. Προσπαθούμε τώρα μέσα από μια δομημένη και σωστή δουλειά να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα δουλεύοντας από χαμηλά προς τα επάνω. Νομίζω ότι οι βάσεις μπαίνουν μέρα με την ημέρα. Η νέα χρονιά θα μας περιμένει ακόμα πιο προετοιμασμένους και ακόμα πιο έτοιμους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους προπονητές που έχω δίπλα μου και είμαι σε επαφές με πάρα πολλούς. Βλέπω πάρα πολλά προφίλ για να έρθουν κοντά μας, να στελεχώσουμε, να δυναμώσουμε και να γιγαντώσουμε αυτό το μεγάλο όνομα για την γειτονιά μας που είναι η Νίκαια και είναι η μόνη ομάδα εδώ στην περιοχή που αντιπροσωπεύει την Νίκαια. Θεωρώ ότι έχουν μπει πλέον οι βάσεις. Έχουμε προέλευση, έχουμε ζήτηση στην Ακαδημία, τώρα που ανέβηκε και η ομάδα. Ναι, πραγματικά υπάρχει προσέλευση. Έχουμε τώρα όλο τον Ιούνιο δωρεάν προπονήσεις για όλες τις ηλικίες και έχω δει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών να ενδιαφέρονται και να έρχονται στις προπονήσεις. Δοκιμαστικά δηλαδή. Κάτι που δοκιμαστικά, ναι, ναι. Και οπότε έχουμε προσέλευση κόσμου. Πολύ, ναι, υπάρχει αρκετό ταλέντο μέσα στις Ακαδημίες. Υπάρχει. Θέλω να αναφερθώ όμως και στο ότι πρέπει να δουλεύουμε πάνω στο ταλέντο, mm-hmm, και να μην μένουμε μόνο στο ταλέντο. Ναι. Πρέπει και εμείς οι προπονητές από τη μεριά μας να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, ώστε τα παιδιά να εξελιχθούν και με την εξέλιξη θα φέρουμε και το σωστό το αποτέλεσμα. Τι θα ήθελες να πεις στους γονείς να προσέξουν ιδιαίτερα? Όπως λέω πάντα, θα το πω για άλλη μια φορά, το έχω πει πολλές φορές και σε εσάς, εγώ θέλω οι γονείς να είναι όσο είναι τόσο κοντά στα παιδιά τους, να είναι και τόσο μακριά στα παιδιά τους. Τα παιδιά θέλουν συμβουλές, δεν θέλουν κριτικές. Ξεκάθαρα. Αυτό, ναι, μου το έχεις πει και πραγματικά είναι ότι καλύτερη αυτή η συνταγή. Θέλω να μου πεις που αφιερώνεις αυτό το κύπελλο το σημερινό της K12. Το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς, στη διοίκηση που κάνει πραγματικά μια προσπάθεια για αυτά τα παιδιά και έρχονται καλύτερες μέρες για την Νίκαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα αυτή σήμερα που κερδίσανε.
Για πάμε δική μας. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Αντρέα. Κύριο Μιχαηλίδη, ας Αντρέα. Μόνο ο κύριος Μιχαηλίδης μπορεί να κάνει απονομή. Πώς τα μετάλλια πρώτα. Μια στιγμή να πούμε και δύο κουβέντες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Για να καταλάβατε να πει. Τελειώσαμε μία χρονιά Ακρόπολης Academy. Φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς και όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε τους γονείς γιατί παίρνουν τα παιδιά στις ακαδημίες και υπεύθυνοι των ακαδημιών να λαμβάνουν την ευθύνη να δημιουργήσουν μια ομάδα, μια ολόκληρη κοινωνία για να φτιάξουν το πόσο και να ευχαριστούμαστε το άθλημα του ποδοσφαίρου. Υγεία σε όλους τους γονείς και κατεπέδευση στα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά σε όλους. Bravo, bravo, bravo.